Το πέμπτο live ήταν από τα πιο επεισοδιακά μου. Τι θα πεις, το ένα με τελειώσεις. Ναι. Ναι. Κοίταξε, θεωρητικά μπορεί να ακούγεται εύκολο το τραγούδι. Θεωρητικά. Αλλά δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή ο Γιώργος Στεφάνος αυτή τη μελωδία του. Καταρχήν είναι το πρώτο τραγούδι που μου φέρνει να. Μου παρουσίασε όταν έκανα το δίσκο. Σοβαρά. Ναι, μόλις είχε χωρίσει. Του είχε βγει όλη η άρνηση. Δεν θέλω, δεν έχω τίποτα που να πάω. Τραγουδήσαμε την ανάγκη του για έκφραση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, είναι ένα τραγούδι, ένα πολύ ροχασάπικο που ο κόσμος το έχει αγαπήσει. Και ελπίζω κομμάτι. Να το δώσεις εσύ, να το ερμηνεύσεις, ξέρεις, χωρίς υπερβολή. Άσο με την ψυχή σου, πες το στα μάτια και στα μάτια σου. Και απλά τραγουδήσε. Αυτό ήθελα να μου πείτε. Μην ούτε να σκεφτείς πώς και αυτό και τι και... Άσο ελεύθερα, όπως σου βγαίνει με την ψυχή σου. Η συνάντηση με τον Αντώνη Ρέμο ήταν μια από τις πιο όμορφες μου στιγμές μέσα στο παιχνίδι. Ήταν τόσο ζεστός, ανθρώπινος, απλός και άμεσος. Η επιτυχία έρχεται με τα ναι και συνεχίζεται και διατηρείται με τα όχι. Τώρα που να λες ναι. Αυτό δεν το θυμάμαι. Εντάξει. Να σε καλά, αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Θα σε ακούσω. Καρδούλα μου εχμαλώ τι έχει πιάσει. Αυτό το έγραψε τον Αντώνη Ρέμο. Δεν το φαντάστηκα ποτέ τραγουδισμένο από γυναίκα. Πώς φάνηκε σήμερα που το άκουσα από γυναίκα? Σήμερα με αυτό που άκουσα και αυτό που είδα, όχι μόνο με έκανες να το φανταστώ, αλλά μου έβαλες και τη σκέψη. Μήπως και το ξανακυκλοφορήσω με τη δική σου φωνή. Η αλήθεια είναι ότι όταν μου είπε ο κύριος Στεφάνος ότι θέλει να το... Πάνε κυκλοφορήσει το τραγούδι, σκέφτηκε να το κυκλοφορήσει ξανά με τη δική μου τη φωνή. Εκείνη τη στιγμή ήταν κάτι που δεν είχα αντιληφθεί μέσα σε όλο αυτό το χαμό που γινόταν μέσα μου. Και μετά όμως όταν αντιλήφθηκα, ήταν κάτι που το θεώρησα μεγάλη μου τιμή. Γιατί ο κύριος Στεφάνους πιστεύω ότι δεν χαρίζει τίποτα σε κανέναν. Τα λέει έξω από τα δόντια. Στο πέμπτο live είχα να πω το Listen της Beyoncé. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι και διάλεξα εγώ. Και ο κύριος Στεφάνος νομίζω δεν ήθελε να πω αυτό το τραγούδι. Έκανα τα πάντα για να του αρέσω. Γιατί ήξερα ότι δεν θέλει ο κύριος Στεφάνος και πήρα επάνω μου αυτό το τραγούδι.
πώς τραγούδησα. Εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα τι έγινε. Και όταν έβλεπα ότι ο κύριος Μουρατίδης σηκώθηκε και με χειροκρότησε και η Κατερίνα Γαγκάκη μου είπε ότι ήμουνα καταπληκτική και ο κύριος Λεβέντης. Είχες ευελιξία, είχες στιγμές, ήσουνα πιο όρημη σε όλο το κομμάτι. Το καταλάβαινες, ήσουνα καταπληκτική. Και περίμενα τι θα πει ο κύριος Θεοφάνους. Ότι δεν ήθελε αυτό το τραγούδι. Και σηκώθηκε και ήρθε σε μένα και με φίλησε. Ήμουνα τόσο happy, τόσο χαρούμενη και συγκινήθηκα και έκλαιγα λίγο. Κάθε εβδομάδα κάνουμε πρόβες στο πλατό, Καθαρένη και Παρασκευή. Θανό, να αλλάξουμε θέση στη drums. Αυτές οι πρόβες για μένα είναι η πιο σημαντική πτυχή του παιχνιδιού, αφού εκεί βρέθηκε όλο το βάρος ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στο live. Να θυμίσεις. Τελειώνοντας, είχε έρθει να μιλήσει με τον ενδυματολόγο μας, ο κύριος Θεοφάνους, και με ρωτάει ποιο τραγούδι θα πεις την επόμενη εβδομάδα. Και λέω, το έψαγα να θυμίζεις. Και μου λέει, είσαι τρελός. Ήταν ένα τραγούδι που το έλεγα από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Το έχω πει σε πάρα πολλές συναυλίες, σε πολλά live με το συγκρότημά μου. Δεν μίλησα. Περίμενα να απαντήσω τραγουδώντας. Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ραδιό κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι που είχες ξαπλώσει στου μόνου μου κρεβατιού τις καλημέρες. Προσπάθησα να το χαρώ και να τον περάσω στον κόσμο. Έτσι και έγινε και πήρα καλές κριτικές. Συγχαρητήρια, ήταν η καλύτερη σου εμφάνιση. Μ' άρεσε η αλλαγή του ύφους. Μ' άρεσε που το υποστήριξες. Μ' ακόμα δεν κατάλαβα γιατί... Εγώ συγχάρηκα πολύ, όλο το στήσιμο. Ήσουν πολύ μέσα στο κομμάτι. Έκανες πολύ καλή δουλειά σήμερα, μπράβο σου. Ήρθα στο καμαρίνι σου και σου είπα να μην πεις αυτό το τραγούδι. Ναι, έτσι έγινε. Συγγνώμη, Νικηφόρο, με έκανα λάθος. Συνεχτή. Το ότι μου ζήτησε συγγνώμη ήταν μια ικανοποίηση για μένα, γιατί του έδειξα ότι μπορώ να κάνω και αυτό. Και χάρηκα.